Για να δούμε λοιπόν τι μετράει περισσότερο για τους ψηφοφόρους, ποιες τάσεις ανοιχνεύονται. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που έκανε η Παλμός Ανάλυσης και έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή Ερευνών της εταιρείας της Παλμός Ανάλυσης, τον κύριο Πασχάλη Τεμεκενίδη. Κύριε Τεμεκενίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Λιβαδάρη. Ποια είναι η γενική εικόνα από αυτή τη δημοσκόπηση, αν θέλουμε να τη δώσουμε με ένα έτσι τίτλο? Αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο για τη στάση των Ελλήνων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν ναι μεν αλλά. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μέρος των Ελλήνων πολιτών που κρατάει μια κριτική στάση, αποκριτική ως και αρνητική θα έλεγα, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μέρος των πολιτικών της και τη λειτουργία των θεσμών της. Την ίδια στιγμή όμως η μεγάλη πλειοψηφία, και παρά αυτήν την κριτική στάση που έχει ένα σημαντικό μέρος, που σε κάποια μάλιστα ζητήματα γίνεται και πλειοψηφικό, έτσι. Παρόλα αυτά, όταν φτάνουμε στα κρίσιμα ερωτήματα, είτε στο ερώτημα της αποτίμησης από την παρουσία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ένταξή της μέχρι σήμερα, είτε στο ερώτημα της περαιτέρω συμμετοχής της, αν δηλαδή είναι υπέρ του να συνεχίσει η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά, μέχρι και συντριπτικά θα έλεγα, στο ερώτημα της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέρ τη συνέχιση τη συμμετοχή τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται αντιφατικό, νομίζω. Μοιάζει, ναι, σε πρώτη ανάγνωση, ναι. Νομίζω μια προσεκτικότερη ανάλυση θα δούμε ότι δεν είναι αντιφατικό. Υπάρχουν στοιχεία και υπάρχουν παράμετροι και παράγοντες που δικαιολογούν απόλυτα αυτήν την φαινομενικά αντιφατική στάση των πολιτών. Ποια είναι τα βασικά αυτά στοιχεία, κύριε Τεμεκενίδη, όπως τα εντοπίζετε τουλάχιστον στην έρευνα? Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει μία απόσταση των πολιτών από τους θεσμούς. Υπάρχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, οι πολίτες θεωρούν ότι δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, ότι τα κέντρα λήψης απόφασης στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μακριά τους και δεν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τη δική τους τη ζωή, για την ίδια τη ζωή τους. Αυτό δημιουργεί, όπως αντιλαμβάνεστε, μια εκ των πραγμάτων αρνητική στάση απέναντι στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι πολίτες θεωρούν ότι αυτές δεν σχεδιάζονται με βάση τις δικές τους ανάγκες και, εν πάση περιπτώσει, δεν απαντούν αποτελεσματικά στα δικά τους προβλήματα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά όμως είναι ότι είμαστε σε μια ταραγμένη εποχή. Είμαστε σε μια εποχή όπου υπάρχουν πόλεμοι στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια υπερισχύει εδώ το αίσθημα του ανήκειν. Το αίσθημα δηλαδή της ασφάλειας που δημιουργεί η συμμετοχή σε έναν θεσμό, σε μια ένωση κρατών, η οποία είναι ισχυρή, έχει κύρος και συνεπώς μπορεί να λειτουργήσει ως ομπρέλα προστασίας σε ένα κράτος, σε μια χώρα σαν τη δική μας, η οποία κατά ψέματα είναι μια μικρή χώρα και πληθυσμιακά αλλά και οικονομικά δεν είμαστε μια μεγάλη δύναμη, είμαστε μια μικρή δύναμη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν η συμμετοχή φαίνεται να δημιουργεί ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι ως ένα αναγκαίο κακό αλλά και ως μια ομπρέλα ασφαλείας ταυτόχρονα. Εκείνο, ξέρετε, για να απαντήσω σε αυτό, εκείνο το οποίο κάνει περισσότερο εντύπωση και νομίζω θα πρέπει να απασχολήσει και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι έχουν διαψευστεί οι προσδοκίες τους από τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σε σχετικό ερώτημα για το κατά πόσο, σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν από τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές έχουν επαληθευτεί, η απάντηση είναι αρνητική. Το 52% δηλώνει ότι η σημερινή δομή και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαν. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει, κύριε Τεμεκενίδη, και με τη δραματική εμπειρία από την εποχή των μνημονίων που έχει συνδεθεί με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προφανές ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης στην Ελλάδα έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι μεσαίες ηλικιακές ομάδες, αυτές δηλαδή που έζησαν αυτή την κρίση και έζησαν και τις συνέπειές της, στο πώς αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κάτι σαν ο τιμωρός της χώρας και ουσιαστικά ήταν αυτή που επέβαλε κατά ψέματα δυσβάσταχτα και επώδυνα μέτρα, και αυτό προφανώς δεν το ξεχνούν. Την ίδια στιγμή όμως, ακόμα και αυτές οι ηλικιακές ομάδες αναγνωρίζουν πως και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει εναλλακτική. Και συνεπώς αναγνωρίζουν ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι ότι το μέλλον της χώρας είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες ηλικιακές ομάδες θα λέγατε ότι είναι πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες ηλικιακές ομάδες πιο μακριά?
Αν άκουσα καλά το ερώτημα, γιατί έχω ένα μικρό πρόβλημα με τον Νίκο, ναι. Αλλά με ρωτήσατε, αν κατάλαβα καλά, ποιες ομάδες πληθυσμού θεωρείτε είναι πιο κοντά. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, κοιτάξτε, είναι σαφές ότι κυρίως οι νέοι ηλικίες 17 έως 25 ετών είναι αυτοί που και είναι πιο αισιόδοξοι σε σχέση με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την αντιμετωπίζουν θετικά. Κοιτάξτε, είναι μια ηλικιακή ομάδα η οποία δεν έχει βγει ακόμα στον επαγγελματικό στίβο, δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα τις δυσκολίες της ζωής και από τη φύση της είναι λογικό, είναι νέοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το μέλλον μπροστά τους, το αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία και θέλουν να πιστεύουν ότι η Ευρώπη είναι ο φυσικός χώρος μέσα στον οποίο μπορούν να κινηθούν και οι ίδιοι και να δημιουργήσουν το μέλλον τους. Από την άλλη, θετική άποψη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το άλλο άκρο της ηλικιακής κλίμακας, οι άνθρωποι δηλαδή άνω των 65 ετών. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν ζήσει και μια μεγάλη περίοδο της ζωής τους εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, όταν η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν έχουν και ένα μέτρο σύγκρισης και αντιλαμβάνονται ενδεχομένως ή νιώθουν την ασφάλεια που τους παρέχει μια συμμετοχή σε ένα τέτοιο οργανισμό. Αυτή η απόσταση, η επιφυλακτικότητα, η καχυποψία, αν το πούμε όπως καταγράφεται, θεωρείτε ότι μπορεί να παίξει ρόλο και στη συμμετοχή στις ευρωεκλογές, το πόσο υψηλή ή όχι θα είναι η αποχή? Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές γενικά θεωρούνται χαλαρές εκλογές. Θεωρούνται εκλογές δεύτερης τάξης και συνήθως και μάλιστα όντας εκλογές ένα χρόνο μετά από βουλευτικές εκλογές, στις οποίες μάλιστα υπήρχε ένα πολύ καθαρό αποτέλεσμα και μια πολύ ευρία νίκη του κυβερνώντος κόμματος, θα περίμενε κανείς αυτές τις εκλογές πραγματικά να μην έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους πολίτες και να οδηγήσει σε υψηλή αποχή. Νομίζω όμως ότι επειδή η ανασύνθεση του χώρου, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά και τα σκληρά διλήμματα που προσπαθεί να θέσει και ο Πρωθυπουργός προκειμένου να καταπολεμήσει την αδιαφορία και την αποχή των δικών του ψηφοφόρων, θα οδηγήσουν αρκετούς πολίτες στην κάλπη και δεν νομίζω ότι θα έχουμε ένα φαινόμενο υψηλότατης, τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχουμε ένα φαινόμενο υψηλότατης αποχής, σε σύγκριση πάντα με τα ποσοστά αποχής που καταγράφονται στις ευρωεκλογές. Θα πρέπει να συγκρίνουμε μοηδή πράγματα, έτσι. Μάλιστα. Κύριε Τεμεκενίδη, κλείνοντας, ξέρω ότι τρέχετε κι εσείς και οι άλλες εταιρείες έρευνες. Δεν θα σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα προς την πρόθεση ψήφου, αλλά πώς βλέπετε σε αυτή τη φάση που πάμε πια προς την τελική ευθεία να διαμορφώνονται οι τάσεις στο εγχώριο εκλογικό σκηνικό. Κοιτάξτε, με βάση τις έρευνες που είδαμε πριν την εορταστική περίοδο, γιατί στη διάρκεια της εορταστικής περίοδου λογικό ήταν να μην έχουμε μετρήσεις, αλλά εκεί που αφήσαμε, να το πω έτσι, τα δεδομένα, βλέπαμε μια δημοσκοπική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα χαμηλά σημεία στα οποία είχε φτάσει, κυρίως στην περίοδο όπου το ζήτημα του τραγικού δυστυχήματος των Ντεμπών είχε πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Εκεί είχαμε μια κοιλιά, μια μεγάλη κοιλιά. Φαίνεται να έχει ανακάμψει σε σχέση με αυτά τα ποσοστά και φαίνεται να είναι εφικτός ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός για το κόμμα του. Το 33% λέμε, ναι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο έχει κλειδώσει, έχει ξεκαθαριστεί. Μην ξεχνάμε ότι στην πολιτική ο χρόνος είναι μια παράμετρος πολλές φορές απρόβλεπτη. Το τι θα συμβεί τις επόμενες 4 εβδομάδες δεν το ξέρει κανείς και μπορεί οποιοδήποτε γεγονός να ανατρέψει τα δεδομένα. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε πάντως, φαίνεται ότι είναι ένας στόχος που μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τον επιτύχει. Και στη μάχη της αντιπολίτευσης. Ακριβώς. Εκεί που κατά τη γνώμη μου έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Κακά τα ψέματα, όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη δημοσκοπική διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα, κυρίως αυτό που φαίνεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι η μάχη από τη δεύτερη θέση και κάτω. Εκεί αφήσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ με ένα προβάδισμα σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Όχι ένα οριστικό προβάδισμα τότε, ήταν δηλαδή εντός του στατιστικού σφάλματος. Ωστόσο, καταγράφονταν σε όλες ανεξαιρέτως τις δημοσκοπήσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια σχετική ασφάλεια ότι αυτό το προβάδισμα ήταν υπαρκτό. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί στη συνέχεια. Σε σχέση με τα μικρότερα κόμματα, ενδιαφέρον έχει να παρακολουθήσουμε την πορεία των κομμάτων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί και στην περίοδο της ανάδειξης του θέματος του στοιχήματος των Ντεμπών είχαμε μια μεγάλη άνοδο της ελληνικής λύσης. Φαίνεται να είναι κάπως μειωμένη σε σχέση με αυτό που είχαμε δει τότε. Παρ' όλα αυτά όμως το άθροισμα αυτών των κομμάτων και με την απουσία των Σπαρτιατών από την κάλπη φαίνεται να βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι ήταν στις εκλογές του Ιουνίου του 2023.
Μάλιστα. Θα τα δούμε όμως αυτά, γιατί η αίσθησή μου είναι ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να αποκρισταλώνονται οι τάσεις, γιατί κακά τα ψέματα τώρα θα αρχίσουν και οι πολίτες να μπαίνουν σε αυτήν την διαδικασία της σκέψης εν ώψη των ευρωεκλογών. Και μάλλον μπαίνουμε και στην πιο ενδιαφέρουσα πολιτικά φάση της προεκλογικής περίοδου. Κύριε Τεμεκιανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλή συνέχεια.